Είναι αρκετά. Σε διαφορετική γραμμή φαίνεται ο Ερτογάν με τον Υπουργό του Εσωτερικών, τον Σοϊλού. Από τη μια, ο Ερτογάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα συλληπιτήρια. Από την άλλη, ο Σοϊλού εκτοξεύει κατηγορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν τρομοκράτες με αφορμή την φωνική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη. Στο άλλο μεγάλο θέμα, τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι ο Μπάιντεν φέρεται να είπε στον Ερτογάν ότι στηρίζει την απόκτηση των F-16 από την Τουρκία. Να αρχίσουμε όμως από το άδειασμα του State Department στην προσπάθεια της Άγκυρας για αναγνώριση του ψευδοκράτους από τουρκόφωνα κράτη. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Είναι το δεύτερο άδειασμα, χρησιμοποιώ την λέξη που είπες και εσύ, μέσα σε 18 ώρες. Το State Department πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι αντιτίθεται στην απόφαση του οργανισμού των τουρκογενών κρατών, που την περασμένη εβδομάδα παραχώρησε καθεστώς παρατηρητής στο ψευδοκράτος των κατεχομένων. Ο εκπρόσωπος απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον και τόνισε ότι η απόφαση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ή το χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ο αξιωματούχος, απορρίπτουν δηλώσεις που ζητούν την αναγνώριση της ούτω καλούμενης, έτσι αναφέρεται, έτσι, και παράνομης, προσθέτουμε εμείς, τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι λυπούμαστε για την απόφαση του οργανισμού να δεχθεί ως παρατηρητή μια οντότητα χωρίς εθνή αναγνώριση. Η απόφαση αυτή δεν συνάδει. Συγγνώμη, Μιχάλη, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι. Τρέχουν ειδήσεις. Τρέχουν ειδήσεις. Η απόφαση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ή το χάρτη των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως τη μοναδική νόμιμη κυβέρνηση του νησιού. Είναι μια πολύ ισχυρή ανακοίνωση, χωρίς καμία αμφιβολία, Μιχάλη. Επίσης, όπως κάνει πάντα ο εκπρόσωπος, είπε ότι στηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για επανένωση της Κύπρου στη βάση της Ζωνικής Δικαιολογικής Ομοσπονδίας. Να θυμίσουμε όμως ότι η Τουρκία έχει εγκαταλείψει τη Ζωνική και προτείνει τη διευθέτηση των δύο κρατών. Είχαμε δήλωση και για το Σοϊλού, όπως είπες, διότι έχει σημασία να το πούμε πριν από η συνάντηση του κυρίου Μπάιντεν με τον κύριο Ερτογάν. Η δήλωση ήταν, έχω ακούσει, Μιχάλη, πολύ αρνητικές κριτικές για αυτή τη δήλωση. Έχω ακούσει τη φράση «παρανοϊκές δηλώσεις» για του Σουλεϊμάν Σοϊλού. Ο εκπρόσωπος μίλησε και ξεκίνησε τη δήλωση λέγοντας ότι είναι πολύτιμα ο σύμμαχος στην Τουρκία. Και καταδίκασε βεβαίως και την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της. Αλλά αυτό που έχει σημασία και το κράτησαν όλοι είναι η δήλωσή του εκπροσώπου ότι απορρίπτουμε και είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από οποιαδήποτε ανεύθυνα σχόλια που υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ είχαν οποιονδήποτε ρόλο ή ευθύνη σε αυτή την απεχθή επίθεση. Λοιπόν, από την άλλη όμως ο Ερτογάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα συλληπιτήρια. Πήρε διαβεβαιώσεις από τον Biden για τα F-16. Ναι, κάτι τελευταίο. Πήρε διαβεβαιώσεις για τα F-16 από τον Biden ο Ερτογάν. Πρώτα να σου πω για αυτή τη δήλωση, την έχω ψάξει πάρα πολύ. Είναι μια φωτογραφία που έχει μπει στο λογαριασμό του στο Twitter. Ναι, δεν βρήκα μια ανακοίνωση που να ευχαριστεί κλπ. Ως Προεδρία. Άρα μπορεί και να μην το ξέρει ο Ερτογάν αυτό. Τώρα για τα F-16, ο Λευκός Οίκος δεν αναφέρει, Μιχάλη, τίποτα στην ανακοίνωση. Αναφέρει άλλα πράγματα που συζήτησαν, την Ουκρανία, το θέμα των σιτηρών κλπ. Αλλά δεν μιλά καθόλου για τα F-16. Αλλά να μου επιτρέψεις να πω ότι δεν μπορεί να μην συζητηθεί για το θέμα. Αυτό είναι το πρώτο. Αν δεν το έθετε ο κύριος Μπάιντεν, σίγουρα θα το έθεσε ο κύριος Ερτογάν. Άλλωστε το αναφέρει στην ανακοίνωση. Να μην ξεχνάμε ότι δύο πράγματα. Ότι ο κύριος Μπάιντεν στη Μαδρίτη του είπε θα προσπαθήσω να σου δώσω τα F-16. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, να μην ξεχνάμε ότι ο γερουσιαστής ο Μενέντες παραμένει πρόεδρος της Επιτροπής. Χθες το βράδυ έγινε μια εκδήλωση προς τιμή του στο Σικάγο, όπου επανέλαβε την γνωστή φράση: να ξεχάσει η Τουρκία τα F-16. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.